centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Αντωνίου, καλημέρα από την Καστοριά. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα πριν από λίγο διάβαζα μια σχετικά ευχάριστη είδηση για τη Θεσσαλονίκη. Ο πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου βλέπω εδώ ότι έχουμε συγκρατημένα αισιόδοξο όσον αφορά το ενδεχόμενο επίπεδο της καμπύλης των κρουσμάτων. Που για τη Θεσσαλονίκη. Ευελπιστούμε. Ναι, νομίζω αυτό αφορά τη Θεσσαλονίκη. Από ό,τι βλέπω στο επίκεντρο της χώρας που είμαστε σε αυτή την περίοδο, φαίνεται ότι τα μέτρα αρχίζουν και ουσιαστικά δίνουν κάποια θετικά δείγματα, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Είναι ένας πόλεμος, διαρκής πόλεμος με τον κορονοϊό που μας έχει. Από τη μία, ναι, ως κόσμο, ως λαό μας έχει κουράσει, αλλά από την άλλη θα πρέπει να είμαστε συντονισμένοι σε αυτό, γιατί ως κυβέρνηση έχουμε δώσει πρώτη στο μέλημά μας τη δημόσια υγεία. Σήμερα είναι λοιπόν, όμως και μια μέρα εορτασμού του Πολυτεχνείου. Βέβαια, που είδαμε διάφορα να γίνονται. Από τους πιο μυστήριους και περίεργους εορτασμούς Πολυτεχνείου που έχουμε ζήσει επίσης. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα κατεύθυνε στεφάνι με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο και η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και με τελείως διαφορετικό, όπως γιορτάσαμε εξάλλου και την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου. Ούτε και γι' αυτό κατορθώσαμε να συνοηθούμε, κύριε Αντώνιο. Δηλαδή, ούτε και γι' αυτό ακόμη, σε αυτές τις εποχές του κορονοϊού, αυτό είναι ούτε ένα, και γι' αυτό ζητούμενο. Δεν μπορέσαμε να συνοηθούμε. Ενώ γιορτάσαμε με τον ίδιο τρόπο και την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου. Νομίζω και με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να τιμήσουμε όλους αυτούς που ήταν πρωτοπόροι, που στάθηκαν άοπλοι απέναντι στο κίνδυνο της Χούντας. Αλλά εμείς θα πρέπει να οπλιστούμε στον κίνδυνο του θανάτου και πρέπει να οπλιστούμε με τη συνείδησή μας, κύριε Νατσούλη. Αυτό είναι το σημαντικό. Προφυλάσσοντας την υγεία όλων. Πάνω σε και αυτό δεν νομίζω δεν χωράνε πολιτικές κόντρες. Τώρα, μια και πιάνουμε, γιατί σημεία αναφοράς πάντα είναι ο κορονοϊός και ό,τι αυτό φέρνει στη ζωή μας. Ακριβώς. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για όλα όσα συνέβησαν στην Καστοριά τις τελευταίες μέρες και είναι ακόμα σε εξέλιξη. Η ιστορία των ΜΙΝΚ στην περιοχή του Βοΐου, πολύ περισσότερο με όλο αυτό που είχαμε και τη θανάτωση των ζώων. Επειδή και μέσα στη Βουλή ήσασταν από τις βουλευτίνες τον καιρό εκείνο που φορούσατε την γούνα και κάνατε και πολλές τοποθετήσεις υπερασπιζόμενη τη γούνα μέσα στην Βουλή. Και συνεχίζω να την υπερασπίζουμε και συνεχίζω να αγωνίζομαι για το κομμάτι αυτού της ανάπτυξης, της τοπικής μας ανάπτυξης, της περιοχής μας. Όλο λοιπόν το διάστημα, κύριε Νατσούλη, από τη θητεία μου ακόμα στην Ομαρχία, με το να γίνει τότε το ουσιαστικά το εργοστάσιο που θα ταΐζει και θα αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας, μέχρι και πρόσφατα με την προσπάθεια να επιχορηγηθούν με 3 εκατομμύρια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Απλά έχουμε νέα δεδομένα τώρα, δεδομένα τα οποία από την πρώτη στιγμή, από την προηγούμενη Πέμπτη οφείλω να πω, σε συντονισμένες ενέργειες με το Υπουργείο, με τον ΕΟΔΗ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου και τον Υπουργό, τον κ. Βορύδη, είμαστε σε ανοιχτή γραμμή έτσι ώστε να ελεγχθούν. Δόθηκε αμέσως εντολή να ελεγχθούν όλοι οι εργαζόμενοι έτσι ώστε να δούμε αν να μην επεκταθεί αυτό το και να δούμε τα δεδομένα βασικά. Χθες έγιναν σε 3-1 έχουν γίνει, κύριε Νατσούλη, έχουν γίνει σχεδόν σε όλους τους εργαζόμενους. Στους εργαζόμενους έγιναν, χθες έγιναν ακριβώς, στα και τώρα μπαίνουμε ακριβώς, έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα και σε κάποιο εκτροφείο στο Βόλιο, το οποίο ήταν και οι δύο εργαζόμενοι με θετικές στον κορονοϊό και έτσι είχε και μια υψηλή θνησιμότητα στα ζώα. Οπότε διαπιστώθηκε από τα δείγματα που πήραμε στα ζώα την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο νομίζω Παρασκευή,
από ό,τι θυμάμαι, την Πέμπτη νομίζω ή Παρασκευή, διαπιστώθηκε το ότι θετικά. Και σήμερα επίσης από πολλά εκτροφεία έχουν πάρθει δείγματα, έτσι ώστε το ΕΚΕΤΑ, το αρμόδιο Ινστιτούτο, να μας δώσει τα αποτελέσματα προκειμένου να δούμε πώς θα κινηθούμε και πώς θα αποφασίσουμε. Οι αποφάσεις ήταν άμεσες, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει η δημόσια υγεία πρωτίστως. Σε δεύτερη, αφού λοιπόν ολοκληρωθεί αυτός ο έλεγχος σε όλα τα εκτροφεία, θα προβούμε στις ανάλογες αποφάσεις και με τον κύριο Βορύδη, επειδή συναντηθήκατε, συζητήσατε και το ενδεχόμενο των αποζημιώσεων και αν μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω για αυτές τις επαφές με τον κύριο Βορύδη. Βεβαίως μιλήσαμε και για το κομμάτι των αποζημιώσεων. Είμαστε σε συζητήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με το συνδικαλιστικό φορέα των εκτροφέων, τον νέο πρόεδρο, και θέλω μέσω του ραδιοφώνου να συγχαρώ το νέο παιδί που ανέλαβε τώρα πρόεδρος των εκτροφέων, τον κύριο Μιχαλόπουλο, ένας νέος άνθρωπος, που είμαστε σε συνεχές συζητήσεις και μαζί με τον πρόεδρο επίσης της Γούνας, τον κύριο Τσούκα, έτσι ώστε να συντονίσουμε όλοι μαζί και τον κύριο Κοσμίδη, όλα τα όργανα συντονισμένα μαζί και με το κομμάτι των τεχνοκρατών, έτσι ώστε Υπουργείο, Περιφέρεια, γιατί εμπλέκεται πάρα πολύ και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με όλες τις υπηρεσίες, και να ευχαριστήσουμε θερμά και τον Περιφερειάρχη αλλά και όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας που συντονισμένα άμεσα έχουμε και αποτελέσματα και έχουμε έναν ολοκληρωμένο σχεδόν έλεγχο όλων αυτών των μονάδων. Έτσι ώστε να προβούμε άμεσα και εμείς στις απαραίτητες ενέργειες ως κράτος για να τύχουν των αποζημιώσεων και των... Σας είπε ο κύριος Βορύδης ότι θα έχουμε γρήγορα, γιατί πολλοί ρωτούν και με τι τιμή θα μπορούσαν... Γιατί η διαδικασία για αποζημίωση υπάρχει. Αυτό που μένει ερωτηματικό είναι πώς καθορίζεται τιμή αποζημίωσης. Μπήκατε σε τέτοιες λεπτομέρειες ή και σε χρόνο αποζημιώσεων? Γιατί ήδη έχουμε 2.500 δαντωμένα ζώα. Γίνονται συζητήσεις, είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά όπως σας είπα, και αυτό που πρέπει να πω, να ευχαριστήσω θερμά όλους τους εκτροφείς, όλου το συνδικαλιστικό τους όργανο, την περιφέρεια, τους διευθυντές κτηνιατρικής, τους ανθρώπους που τρέξανε, τον ΕΟΔΗ που άμεσα κινητοποιήθηκε, ώστε να έχουμε άμεσα μέσα σε 3 μέρες δείγματα σε πάρα πολλούς εργαζόμενους σε όλο τον κλάδο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε το κομμάτι της δημόσιας υγείας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το κομμάτι της δημόσιας υγείας. Και να πάρουμε άμεσα αποφάσεις. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, κύριε Νατσούλη. Ναι, είναι μια πρωτόγονη κατάσταση όχι μόνο για την περιοχή μας και για την Ελλάδα. Το πώς θα τη διαχειριστεί. Την ώρα που στην Δανία εκεί θανατώνουν εκατομμύρια πια ζώα και τελειώνουν και την εκτροφή. Προσέξτε εδώ τώρα τι γίνεται, κύριε Αντωνίου. Εδώ λοιπόν βγαίνουν και οι δικές μας ελληνικές οικολογικές οργανώσεις, εντός ή εκτός εισαγωγικών, ό,τι θέλει ο καθένας, και ζητούν με την ευκαιρία αυτή να τελειώνουμε με τις φάρμες και τη Γούνα και στην Ελλάδα. Πριν από 2 μέρες, νομίζω, ναι, τόσο, ο κύριος Κασαπίδης 3 μέρες, απαντώντας αυτά που γράφονται και λέγονται ανά την Ελλάδα με την αφορμή αυτή, είπε μεταξύ άλλων, παραφιλολογίες και συκοφαντίες τόσα ακούγονται αυτές τις ώρες από διαφόρους που ζητούν το κλείσιμο αυτών των δραστηριοτήτων. Ο κλάδος της εκτροφής συμβάλλει στη μεγάλη οικονομική αλυσίδα της περιοχής. Αυτό δεν είμαστε διατεθειμένοι να το απεμπολίσουμε, δεν είμαστε διατεθειμένοι να το χαρίσουμε σε άλλα ανταγωνιστικά ψευδεπίγραφα, πλαστικά, οικολογικά προϊόντα που βασίζονται κυρίως στη βιομηχανία του πετρελαίου, που είναι και η μεγάλη αντίπαλη της φυσικής Γούνας. Αυτή ήταν η απάντηση του κύριου Κασαπίδη σε αυτά πολύ που γράφω. Πολύ σωστά το έθεσε ο κύριος Περιφερειάρχης. Εσείς λόγω της θέσης σας τώρα, δεν ξέρω, κρατάτε ισορροπίες? Όχι, όχι, όχι. Θα πείτε την προσωπική σας άποψη για το θέμα αυτό. Ακριβώς το ίδιο, στην ίδια λογική. Ούτως ή άλλως η μάχη σε αυτή συνεχίζεται, η μάχη με όλους τους φορείς της Γούνας γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια και σας πληροφορώ, κύριε Νατσούλη, η μάχη γινόταν και στις Βρυξέλλες. Εξάλλου από την Κοζάνη ο νυν πρωθυπουργός, ο πρωθυπουργός μας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως πρόεδρος τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε αναφερθεί στο κομμάτι της Γουνοπίας ότι σωστά, αγαπητή Μαρία, τρέχουμε το θέμα στις Βρυξέλλες και εκεί νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε τις καλύτερες τους συμμάχους. Άρα μια Ευρώπη που είναι κατά του πλαστικού, που ουσιαστικά μπαίνει σε μια λογική
πιο οικολογική, πιο περιβαλλοντική, και θέλω να πω ότι γίνονται προσπάθειες με όλους τους συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να μπορέσουμε να εντάξουμε τον κλάδο, τον κύκλο της γονοπίας στην ανακυκλώμενη οικονομία, στο ότι αυτό είναι το ουσιαστικά το προϊόν που είναι και ανακυκλούμενο, που ο κύκλος ζωής μπορεί όλοι να αξιοποιηθεί, και επίσης το έτοιμο προϊόν, το γουναρικό, είναι ένα επίσης και βιοδιασπόμενο υλικό, αλλά κυρίως το ότι μπορεί να ανακυκλωθεί, να δημιουργήσεις, όπως έχει πολλές φορές συμβεί και το ξέρουμε εμείς εκεί στην περιοχή, ότι από ένα παλιό γουναρικό μπορούμε να δημιουργήσουμε δύο νέα κομμάτια, αλλάζοντας χρώματα, σχέδια κτλ. Είναι πιο φιλικό στο περιβάλλον. Σε αυτή την προσπάθεια είμαι πολλά χρόνια και αγωνίζομαι, και πιστέψτε μου, θα έχουμε αποτελέσματα. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, όπως καταλαβαίνετε, επειδή αφορούν πολλά κράτη-μέλη, έχουν το χρόνο τους, αλλά παρόλα αυτά έχουμε οριμάσει αρκετά και πολύ σύντομα θα έχουμε και προσπάθεια έτσι ώστε να ενταχθούν στο κείμενο για την κυκλική οικονομία, το κομμάτι της γονοπίας, και αυτό είναι τεράστια προσπάθεια που έχει γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζεται, ναι, κύριε Νατσούλη. Σωστά. Συνεχίζεται από μένα πολύ δυνατά, πιστέψτε. Γιατί είναι παραδοσιακή τέχνη, δηλαδή είναι πολιτισμικό ουσιαστικά προϊόν. Πολλοί φαντάζονται, και τα είπε και ο κύριος Τσούκας προχθές. Και αυτό επίσης που θέλω να πω είναι ότι και το κομμάτι του πρωτογενούς τομέα, όταν έχουμε φτάσει σε μια ικανή παραγωγή που αποτελεί ως Ελλάδα, ενώ ως Δυτική Μακεδονία, ως Χιάτισσα Καστοριά, να είμαστε περίπου στο 10% της παγκόσμιας παραγωγής, και με όλα αυτά που συμβαίνουν, όπως λέτε, στη Δανία, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ισχυροποιηθούμε σε αυτό το κομμάτι. Εδώ λοιπόν τι γίνεται. Πολλοί λένε ότι μπορεί να έχουμε μια ευκαιρία για την Καστοριά. Δηλαδή κλείνει και το δημοπρατήριο της Κοπενχάγης, κλείνουν οι φάρμες στην Δανία, και σου λέει μπορεί η Καστοριά να γίνει το μοναδικό παραγωγικό κέντρο της Ευρώπης και να τα έχει εδώ όλα, από εκτροφία μέχρι το τελικό προϊόν και τα δημοπρατήρια στο κτίριο της ΕΔΙΚΑ. Μπορούμε λοιπόν μέσα από αυτή την ιστορία, αν προσπαθήσουμε και αν το οραματιστούμε, να βγούμε κερδισμένοι. Μπορούμε. Ακριβώς. Θα πρέπει λοιπόν κάθε τέτοιο να το βλέπουμε σαν ευκαιρία, και πολύ σωστά το θέτετε, γιατί είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα τηλεδιασκέψεις, νομίζω σας έστειλα και τελευταία τύπου, ναι, και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και με το Υπουργείο Ανάπτυξης και με το Υπουργείο Οικονομικών, τους Γενικούς Γραμματές, τον κύριο Σκάλκο και τον κύριο Τριαντόπουλο, από το κάθε ένα Υπουργείο, Υπουργείο Ανάπτυξης και Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να δούμε πώς μπορούμε να, όπως είπατε, να δούμε το κομμάτι του δημοπρατηρίου. Οπότε μπορεί να γίνει μια ευκαιρία, αρκεί να είμαστε όλοι ενωμένοι σε μια κοινή προσπάθεια, όλοι οι Δυτικομακεδόνες, όλοι οι Καστοριανοί ενωμένοι, στο να διεκδικήσουμε αυτά που αναλογούν στην Καστοριά. Μάλιστα. Τώρα, προς στιγμή πάντως, τα γουναράδικα, κύριε Αντωνίου, είναι κλειστά. Και το είναι μεγάλο όντως ερωτηματικά για το πόσο θα αντέξει η Καστοριά αυτή την κατάσταση είναι πάρα πολλά πια. Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι η πανδημία, έναν από τους κλάδους που ουσιαστικά πρώτα χτύπησε, ήταν το κομμάτι της γονοπίας. Γι' αυτό όμως, κύριε Νατσούλη, οφείλω να πω, από τον Μάρτιο που γίνανε τα πρώτα μέτρα στο πρώτο κομμάτι της πανδημίας, στην αρχή του πολέμου με τον αόρατο εχθρό, φροντίσαμε όλους τους ΚΑΘ της Γούνας να μπουν πρώτοι στους πληττόμενους κλάδους. Το αντιλαμβάνεστε, αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα που το διεκδικήσαμε με τους φορείς, με στον Υπουργό Ανάπτυξης τον κύριο Άδωνη, και επίσης ήταν λοιπόν οι πρώτοι από τους πρώτους ΚΑΔ που μπήκαν για να δικαιούνται αποζημίωσης λόγω, επειδή πλήττονται από την πανδημία. Έτσι λοιπόν μπορώ να σας δώσω κάποια δεδομένα όμως που δεν έχουν ακουστεί και πρέπει, ναι, να τα πούμε. Στην Καστοριά οφείλω να πω, από την αποζημίωση ειδικού σκοπού 1, 2, 3 και 4 και από επιστρεπτέα προκαταβολή 1, 2 και 3 στον ομόμονο Καστοριάς έχουν δοθεί 20.415.000 ευρώ, 308 ευρώ, στο πρώτο κομμάτι της πανδημίας. Έπονται
το πρόγραμμα της περιφέρειας που από 10 εκατομμύρια για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έγινε 40 εκατομμύρια και είμαστε σε κοινό συντονισμό με τον Περιφερειάρχη προκειμένου να αναπτύξουμε και ανάλογα προγράμματα για να μπορέσουν να κρατηθούν αυτές οι επιχειρήσεις ζωντανές και οι εργαζόμενοι τους φυσικά. Δίνουμε βαρύτητα στους εργαζόμενους με την αποζημίωση ειδικού σκοπού. Και επίσης τρέχει το νέο κομμάτι, τα 3,3 δις ευρώ για όλη την Ελλάδα, για το δεύτερο τώρα κλείσιμο και lockdown, και ευελπιστώ όλοι μαζί πάλι να προσπαθήσουμε να φέρουμε χρήματα έτσι ώστε να κρατηθούν οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις λοιπόν της Καστοριάς, έχετε απόλυτο δίκιο, ήταν από αυτές που πλήττονται, που κλείσανε, ήταν από αυτές που χτύπησε η πανδημία πρώτες, αλλά ως κράτος με στοιχεία δεδομένα δώσαμε ήδη 20 εκατομμύρια 500.000 ευρώ και ήδη προχωρούμε και σε άλλα προγράμματα μη επιστρεπτέας π.χ. όπως είναι το πρόγραμμα της περιφέρειας για να ενισχύσουμε και να κρατήσουμε ζωντανές τις επιχειρήσεις, κύριε Νατσουλή. Ναι, γιατί έχει την εξωστρέφεια το αυτό το επάγγελμα, αλλά έχει με τον κορονοϊό τόσες δυσκολίες. Δεν μπορούμε να πάμε, δεν μπορούν να έρθουν, δεν μπορούν να κινηθούν. Βεβαίως, δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Γι' αυτό σας είπα, τους βάλαμε από τους πρώτους ΚΑΔ που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού. Και γι' αυτό σας δίνω και δεδομένα στοιχεία, αν θέλετε και αναλυτικά, το τι ποσά κατανεμήθηκαν. Ωραία. Στην Καστοριά όλο αυτό τους προηγούμενους μήνες. Είναι τώρα, χρήματα που ήρθαν στην Καστοριά. Επειδή η ώρα περνάει και είμαστε παραπέντε, και θα έρθουν και άλλα χρήματα. Θέλω λίγο να περάσουμε. Πρέπει και να δούμε επόμενο. Την επόμενη μέρα. Ωραία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να δούμε λίγο την επόμενη μέρα της περιοχής. Εμείς να δούμε και το επόμενο θέμα τώρα, γιατί βλέπω ότι πλησιάζει 12 και νομίζω 12 έχετε μια τηλεδιάσταση, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Οπότε πάμε λίγο στο σχέδιο δίκαιης μετάβασης. Επειδή, κύριε Αντωνίου, θεωρείστε και είστε τα μάτια και τα αυτιά του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία μας. Μπορείτε να του πείτε ότι αυτό το σχέδιο δίκαιης μετάβασης, το οποίο μας έχει παρουσιαστεί, είναι πάρα πολύ άδικο για περιοχές όπως η Καστοριά και τα Γρεβενά? Το βλέπουμε όσο το διαβάζουμε, τόσο πιο άδικο και τόσο πιο μεγάλη διάσπαση θα φέρει στη Δυτική Μακεδονία και διαχωρισμό. Δεν θέλουμε Δυτική Μακεδονία δύο ταχυτήτων, θέλουμε Δυτική Μακεδονία ενιαία και δυνατή. Ούτε νέος αγρότης δεν μπορεί να μπει λόγω του σχεδίου μετάβασης στην Καστοριά πια. Πάμε ένα-ένα τα ζητήματα. Το σχέδιο της δικής μετάβασης, έτσι, είναι ένα ευρωπαϊκό εργαλείο, ένα ταμείο που έχει η Ευρώπη, που ουσιαστικά υπάρχουν κάποιες χρηματοδοτήσεις για τις περιοχές που έχουν λιγνίτη, για όλη την Ευρώπη. Άρα λοιπόν έχουμε αυτές τις περιοχές που έχουν λιγνίτη και στα πλαίσια της απολιγνητοποίησης για όλη την Ευρώπη, αφορά όλη την Ευρώπη, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Σωστά, αλλά περιοχές που ανήκουν σε κάποιες περιφέρειες. Θα απαντήσω, κύριε Νατσούλη, θα απαντήσω σε όλα τα ζητήματα. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ταμείο ειδικό για τις περιοχές που αφορούν όλη την Ευρώπη, επαναλαμβάνω, για τους νομούς και τις περιοχές που εξαρτούνται από ορυκτά καύσιμα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν κάποια χρήματα που μπορούν να εκμεταλλευτούν για αυτές τις περιοχές οι κυβερνήσεις κτλ. Από εκεί και πέρα όμως, όσον αφορά πέρα από το Ταμείο Δικής Μετάβασης, οφείλω να πω ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το οποίο είμαι σε συνεχής συζητήσεις από το πρωί, όπως και με τον κύριο Μουσουρούλη, που ουσιαστικά έχει φτιάξει το master plan για την δίκαιη μετάβαση, προκειμένου να δούμε πως αυτό που όντως είναι μια αδικία για τους νέους αγρότες της Καστοριάς και των Γρεβενών. Εγώ δεν θα βάλω σαν παράδειγμα, δεν είναι μόνο αυτό, λέω, να σας πω άλλες 150 αδικίες. Ακριβώς, λοιπόν, να δούμε πως μπορούμε να φροντίσουμε έτσι ώστε να μην να δικαιούνται ό,τι τους αναλογεί, τους αγρότες της περιοχής Καστοριάς και Γρεβενών αντίστοιχα. Από εκεί και πέρα όμως το οφείλω να πω, κύριε Νατσούλη, ότι το Υπουργείο Αγροτικής, ένα από τα πρώτα έργα που ενέταξε και δημοπράτησε ήταν την κατασκευή του αρδευτικού δικτύου της Γέρμας, κόστος 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης,
μιλάμε, να περνάει πρακτικό έτσι ώστε να συνεχιστεί το φράγμα Νεστορίου που επί 5 χρόνια ήταν σταματημένο. Επίσης δόθηκε η μελέτη αρδευτικού, υλοποιείται η μελέτη αρδευτικού 5 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο επίσης 5 χρόνια πιέζαμε την τότε κυβέρνηση να φροντίσει να φτιάξει τη μελέτη. Θα υπάρξει ένα έργο μετά, το αρδευτικό δίκτυο από το φράγμα Νεστορίου, περίπου προϋπολογισμού 80 εκατομμύρια. Αυτά συζητάμε λοιπόν, όπως λέτε, ως Γραφείο Πρωθυπουργού με Υπουργείο, έτσι ώστε να είναι από τα μεγάλα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. 80 εκατομμύρια θα είναι το αρδευτικό δίκτυο. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τις χρηματοδοτήσεις. Αυτά είναι λοιπόν τα μεγάλα, γιατί εμείς έχουμε μάθει να μιλάμε με έργα και όχι με λόγια. Έργα, οφείλω να πω, τα παράλληλα έργα αναδασμού της Γέρμας, από το φράγμα της Γέρμας, θα θυμάστε που είχαμε εντάξει το τρίτο ΠΕΠ, έγιναν την προηγούμενη την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός ο Σαμαράς. 2 εκατομμύρια περίπου ευρώ, 1.800. Τότε έγιναν. Τώρα γίνεται το αρδευτικό της Γέρμας. Πάμε λοιπόν να εντάξουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης το φράγμα και το αρδευτικό της Δημοταμίας, που προϋπολογισμό έχει 19.700.000, ήδη είναι προς ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης, στα χρήματα που έχουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, και επίσης θα προσπαθήσουμε έτσι ώστε το αρδευτικό δίκτυο από το φράγμα, ένα τεράστιο έργο, 80 εκατομμύριων ευρώ, να προταθεί επίσης στο Ταμείο Ανάκαμψης. Γι' αυτό λέμε αυτές λοιπόν, είναι, λοιπόν, αγρότες, αυτές είναι λοιπόν, αυτά τα έργα. Ακριβώς, αυτά είναι λοιπόν αγρότες, τα μεγάλα έργα που θέλουμε και υλοποιούμε στο νομό Καστοριάς για να βελτιώσουμε τους νέους αγρότες. Να βελτιώσουμε τις δυνατότητες των νέων αγροτών, όχι με λόγια, με έργα όμως. Ξαναγράψτε και το σχέδιο δίκαιης μετάβασης. Αλήθεια σας το λέω. Βεβαίως και το έχω δει. Ξαναγράψτε το, γιατί από το ΑΕΠ που είχαμε από τις αμυγώς λιγνητικές περιοχές Κοζάνης και Φλόρνας, πληρώναμε και εμείς αυτό το μάρμαρο. Ακριβώς, πολύ ακριβά. Όπως τα λέτε, κύριε Νατσούλη, ήμασταν περιφέρεια στο Τσίπρα. Το πλασματικό ΑΕΠ, εγώ γιατί χρωστούσα αυτό. Αυτό θα γίνει μια τεράστια προσπάθεια και με τον Περιφερειάρχη και με τον Αντιπεριφερειάρχη και με τους Δημάρχους και με τους βουλευτές, έτσι ώστε και η Καστοριά και τα Γρεβένα να τύχουν αντίστοιχες προσπάθειες και χρηματοδότησης. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε άλλη ώρα, μας έθεσαν οι φίλοι μας και ένα θέμα πολύ μεγάλο επίσης της περιοχής μας, πολύ μεγάλη δραστηριότητα, την Λάρκο, η οποία ουσιαστικά είναι σε αδράνεια αυτή τη στιγμή. Ακούστηκαν πολλά και για αγορά της από τους αποσκοπιανές εταιρείες. Είχαμε μάλιστα πριν λίγες μέρες στην εκπομπή μας και έναν από τους βουλευτές της Ελληνικής Λύσης που αναφέρθηκαν σε αυτό το κομμάτι. Επειδή δεν έχουμε ώρα και δεν ξέρω αν θα το πούμε την επόμενη φορά. Δείτε το λίγο φορά, σας παρακαλώ, βεβαίως, και το θέμα της Λάρκο. Βεβαίως είναι ένα μεγάλο ζήτημα που αφορά μια πολύ... Στην επόμενη συνάντησή μας να τα πούμε για την Λάρκο. Πάρα πολύ, αλλά πρέπει να πούμε επίσης το σημαντικό που πρέπει να επενδύσουμε, κύριε Νατσούλη, στην περιοχή μας, στην Καστοριά, που δεν πρέπει να μιζεριάζουμε, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί έχουμε μια υπέροχη πόλη που πρέπει όλοι μαζί συντονισμένα να μπούμε. Ήρθε υπουργός πολιτισμού, είπε κάποια πράγματα, πρέπει να τα υλοποιήσουμε. Ναι, ναι. Ο κύριος Αυγενάκης είναι έτοιμος να έχουμε το μεγάλο έργο που επίσης μπορεί να ενταχθεί στο κομμάτι του αθλητισμού, το μεγάλο τον αυταθλητικό που είναι 10 εκατομμύρια ευρώ έργο. Συντονισμένοι όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα μεγάλα έργα που θα αλλάξουν την Καστοριά και θα δώσουν θέσεις εργασίας και προοπτική. Κύριε Αντωνίου, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε καλή που είστε μαζί μας. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Καλημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.